και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα κάνουμε την πρώτη μας συνέντευξη εδώ, στο στούντιο του Newsit, μετά από πάρα πολύ καιρό, αφού τηρούσαμε και εμείς τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα. Και επιστρέφουμε στην κανονικότητα, γι' αυτό και σιγά σιγά βέβαια, έτσι. Γι' αυτό και σήμερα έχω κοντά μου και απέναντί μου τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και σας καλωσορίζουμε εδώ στο Newsit, κύριε Υπουργέ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Υπουργέ, η πανδημία μας κόστησε πάρα πολύ και σε πάρα πολλά επίπεδα. Θέλω να μπορείτε να μας μιλήσετε με αριθμούς και να μας πείτε στη χώρα μας, στα ταμεία μας, πόσο κόστησε, πόσα χρήματα πήραμε απ' έξω για την καταπολέμηση της πανδημίας. Θέλω λίγο αυτά τα δύο να τα ξεκαθαρίσουμε, να τα έχουμε στο μυαλό μας. Νομίζω ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία, γιατί ουσιαστικά κάναμε έναν απολογισμό πρόσφατα του πόσα δώσαμε στην πραγματική οικονομία και πώς συσσόρευσαν στα κρατικά ταμεία κάποιοι πόροι προκειμένου να τους βοηθήσουμε τους πολίτες. Ποιο κομμάτι, αυτό το οποίο αποδεδειγμένα έχει πληγεί. Άρα ξεκινάω από το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, η βοήθεια προς την ελληνική κοινωνία, προς τα τμήματα της κοινωνίας που έχουν πληγεί, γιατί η βοήθεια δεν ήταν οριζόντια, ήταν και παραμένει στοχευμένη σε αυτούς που αποδεδειγμένα πλήττονται, ανέρχεται στα 40,7 δισεκατομμύρια ευρώ την διετία 2020-2021. Από αυτά τα μέτρα, το μεγαλύτερο κομμάτι έχει ένα δημοσιονομικό κόστος. Κάποια άλλα μέτρα είναι μέτρα ενίσχυσης ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας, μοχλευμένα μέσα και από το τραπεζικό σύστημα. Από αυτά τα 40,7 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα, περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ ακόμα δεν έχουν εκταμιευθεί. Για να το συνδυάσω με την εισαγωγή σας, όσο επιστρέφουμε στην κανονικότητα και η πραγματική οικονομία θα λειτουργεί καλύτερα, η κυβέρνηση θα συνεχίζει να στηρίζει εκείνα τα κομμάτια της κοινωνίας τα οποία θα συνεχίσουν να πλήττονται το επόμενο χρονικό διάστημα, με ακόμα πιο στοχευμένα μέτρα. Άρα, 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά τα μέτρα ουσιαστικά δεν έχουν πάει στα πορτοφόλια των Ελλήνων πολιτών. Το δεύτερο κομμάτι του ερωτήματός σας ήταν πού βρήκαμε τους πόρους και αν είχαμε το ταμείο για να βοηθήσουμε την εκταμείευση αυτών των πόρων. Και σας είπα στην αρχή ότι είναι μια καλή συγκυρία, διότι σήμερα που μιλάμε, με βάση και την τελευταία έκδοση χρέους, τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε μαζέψει άλλα 40,7 δισεκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία. Άρα ουσιαστικά ό,τι μαζέψαμε τα δύο τελευταία χρόνια, τα δώσαμε στην κοινωνία το τελευταίο 1,5 έτος. Από πού μαζέψαμε αυτούς τους πόρους? Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι από τις εκδόσεις χρέους μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας. Οι έξοδοι στις αγορές. Με 5ετία, 7ετία, 10ετία, 15ετία. Δανειστήκαμε λοιπόν. Δανειστήκαμε, αλλά δανειστήκαμε με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Η δεύτερη πηγή είναι τα έντοκα γραμμάτια. Τα έντοκα γραμμάτια είναι αγορές χρήματος, είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας και αυτές πλέον είναι με αρνητικό κόστος δανεισμού. Ουσιαστικά δεν έχουμε κανένα κόστος σε αυτές τις εκδόσεις τις οποίες κάνουμε. Η τρίτη πηγή χρηματοδότησης είναι συστηματικά όταν έχουμε θετικές αξιολογήσεις, ανά δύο αξιολογήσεις παίρνουμε κάποιους πόρους από τους Ευρωπαίους. Τα περίφημα κέρδη από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων από τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Και η τέταρτη και τελευταία πηγή είναι ευρωπαϊκά κονδύλια στοχευμένα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού που έχουν ληφθεί σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, κατανείμονται και εκταμιεύονται στην κάθε χώρα ανάλογα με τη ζήτηση την οποία έχουν. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στο πρόγραμμα SURE, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης, έχει αξιοποιηθεί στο σύνολό του αυτό το ποσό και υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, συμπέρασμα, έχουμε δώσει ή πρόκειται να δώσουμε στην κοινωνία 40,7 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουμε αντλήσει αυτά τα δύο χρόνια και το εξάμηνο πριν από την υγειονομική κρίση ισόποσο χρηματικό ποσό. Τότε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, η εξωματική αντιπολίτευση, αντιδρά και σας ασκεί σκληρή κριτική για το ότι δεν χρησιμοποιήσατε το μαξιλαράκι, όπως λέει? Σήμερα τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας είναι περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσα ήταν και πριν από την υγειονομική κρίση, αφού σας είπα ότι ό,τι δίναμε είναι αυτά τα οποία βγάζαμε από τις αγορές και όχι μόνο. Έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι αυτό το ύψος παραμένει σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Από αυτό το ύψος, ένα σημαντικό κομμάτι είναι τα ταμιακά διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα ουσιαστικά αυτά υπήρχαν και πριν από το ΣΥΡΙΖΑ και στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα.
και υπάρχουν 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό χαρακτηρίζεται ως μαξιλάρι από την αξιωματική Ναι. αντιπολίτευση, Ναι. που είναι χρήματα που μείναν στην άκρη το 2018 και είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα των υπερπλεονασμάτων της προηγούμενης χρονικής περίοδου. Αυτό το χρηματικό ποσό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί παρά μόνο μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, κάτι που δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Σε κάθε περίπτωση, σας απέδειξα ότι ουσιαστικά εκταμιεύσαμε πολλούς πόρους, πολύ περισσότερους από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, και ουσιαστικά αυτή η κυβέρνηση δημιούργησε τους πόρους, το ταμείο, για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, από όλα αυτά τα χρήματα, ο Έλληνας τι θα πρέπει να επιστρέψει και πότε? Μιλάω Κοιτάξτε, για τους επιχειρηματίες φυσικά, έτσι. προφανώς το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την δανειοδότηση μέσω τραπεζικού συστήματος θα πρέπει να επιστραφεί. Και παρά το κούρεμα κατά 50% που κάναμε στην επιστρεπτέα προκαταβολή, υπάρχει το άλλο 50%, είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα πρέπει να επιστραφούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Με δόσεις? Έχουμε πει με 60 δόσεις, αλλά είναι προφανές ότι αν κάποιος θέλει να πληρώσει μπροστά, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι συμπατριώτες μας που μπορεί να έχουν τη δυνατότητα, θα τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα νομοθετικά με μια σημαντική ρύθμιση επιπλέον κουρέματος οφειλής. Το άλλο 50% έχει κουρευτεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους, που είναι πάλι ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, υπερβαίνει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, εκεί δεν πρέπει να επιστραφεί κάτι. Τα άλλα είναι επιμέρους εργαλεία, τα ενίκια δεν έχουν επιστραφούν. Μπαίνουμε σε πιο μικρά εργαλεία. Αλλά τα μεγάλα εργαλεία, σας τα ανέφερα, που είναι η αποζημίωση ειδικού σκοπού, η επιστρεπτέα προκαταβολή και η χρηματοδοτήση μέσω του τραπεζικού συστήματος, άλλα θα επιστραφούν με πολύ ευνοϊκούς όρους και σε μεγάλη έκταση χρόνου, και άλλα ουσιαστικά δεν θα επιστραφούν ποτέ. Την Τετάρτη θα είστε στο Eurogroup. Εκεί θα θέσετε θέμα σε σχέση με τα κορονοδάνεια. Και τι εννοώ με αυτό? Να γίνει μια ρύθμιση των κορονοχρεών, όπως το έχουμε ονομάσει, και νομίζω ότι αυτό θεωρείται ως ό,τι αφορά από τον Μάρτιο μέχρι και τον Μάιο, σωστά, του 20. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει... Θέλετε να μας το διευκρινίσετε λίγο αυτό? Ναι. Γιατί έχω ακούσει και πολλούς συναδέλφους που πάντα υπάρχει ένας διχασμός στο τι σημαίνει. Θέλετε λοιπόν να μας ναι, το βεβαίως. Αποσαφηνίσετε. Υπάρχει η πρώτη περίοδος του κορονοϊού, της πανδημίας. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν σε εκείνη τη χρονική περίοδο ουσιαστικά έχουν μεταφερθεί για το μέλλον. Έχουν μεταφερθεί αρχικά για το Σεπτέμβριο και στη συνέχεια πήγανε για φέτος τον Απρίλιο και τώρα έχουν πάει για τις αρχές του 2022. 22. Okay. Άρα σε αυτά τα χρέη έχουν υπάρξει ήδη ρυθμίσεις. Ναι. Υπάρχουν οι βεβαιωμένες οφειλές, οι βεβαιωμένες ρυθμιζόμενες οφειλές. Αυτές οι ρυθμιζόμενες οφειλές στην περίοδο του κορονοϊού, όλη την περίοδο του κορονοϊού, έχουν πάει οι δόσεις των ρυθμιζόμενων οφειλών στο τέλος ρυθμιζόμενης περίοδου. Αν για παράδειγμα ένας πολίτης είχε συμφωνήσει σε 100 δόσεις, σε 120 δόσεις, τότε οι δόσεις της ρυθμιζόμενης οφειλής για τους πληττόμενους πολίτες πήγε στο τέλος ρυθμιζόμενης περίοδου. Ταυτόχρονα υπήρχαν αρκετές αναστολές, σημαντικές αναστολές από το τραπεζικό σύστημα στις δανειοδοτικές υποχρεώσεις του πολίτη. Ναι. Γιατί πριν σας μίλησα για τις οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ναι. ταμεία, εννοείται ότι και τα ασφαλιστικά ταμεία στο ίδιο καμβά είναι με τις εφορίες. Υπάρχει και το τραπεζικό σύστημα και υπήρχαν αντίστοιχες αναστολές υποχρεώσεων. Και παράλληλα στο τραπεζικό σύστημα νομοθετήσαμε και υλοποιούμε το πρόγραμμα Γέφυρα, με το οποίο τι κάνει η πολιτεία? Επιδοτεί τις δόσεις των δανείων των πληττόμενων και πάλι πολιτών. Και μάλιστα για πρώτη φορά η πολιτεία επιβραβεύει τη συνέπεια. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί συνεπείς δανειολήπτες να έχουν την δυνατότητα ουσιαστικά να μην πληρώσουν τις δόσεις τους, τις οποίες τις πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Ήδη πάνω από 75.000 συμπατριώτες μας έχουν ωφεληθεί από το συγκεκριμένο μέτρο. Άρα με όλες αυτές τις πράξεις, με όλες αυτές τις πολιτικές, μαζί με τα κουρέματα που σας είπα προηγουμένως της επιστρεπτέας προκαταβολής, ενισχύουμε ουσιαστικά τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Κίνδυνοι μπροστά μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν και συζητώνται. Κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με την σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης και την επαναφορά στην κανονικότητα της πραγματικής οικονομίας. Πότε το φοβόσαστε να συμβεί αυτό?
Αυτό θα εξαρτηθεί από πάρα πολλούς παράγοντες. Θα εξαρτηθεί, για παράδειγμα, από το πώς θα πάει ο τουρισμός. Κρίσιμο συστατικό στοιχείο στην Ελλάδα. Θα εξαρτηθεί από τις παρεμβάσεις που κάνει και θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα εξαρτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το πότε θα υπάρχουν εκταμιεύσεις πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε να γίνουν πολλές επενδύσεις. Άρα υπάρχουν πολύ διαφορετικοί λόγοι και παράγοντες που θα οδηγήσουν τις εξελίξεις των μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, εμείς παρακολουθούμε και έχουμε αποδείξει ότι έχουμε γρήγορα έγκαιρα αντανακλαστικά για να στηρίξουμε περαιτέρω την κοινωνία εάν αυτό χρειαστεί. Παράδειγμα χαρακτηριστικό, τα ενίκια. Τα ενίκια του Ιωνίου. Όταν είδαμε ότι ακόμα δεν έχει επανέλθει η κανονικότητα, για παράδειγμα στο λιανεμπόριο, ή όταν είδαμε ότι η εστίαση θέλει μία ακόμα στήριξη, γιατί άνοιξε και αργότερα από το λιανεμπόριο, δώσαμε τις αντίστοιχες διευκολύνσεις για τα ενίκια για τον μήνα Ιούνιο. Κάναμε όμως και μία δήλωση τότε. Στην ανακοίνωση είπαμε ότι με τα σημερινά δεδομένα, ήταν πολύ προσεκτική ανακοίνωση, με τα σημερινά δεδομένα, γιατί κάθε φορά υπάρχει μία δυναμική στην οικονομία, τα μέτρα αυτά φαίνεται να εξαντλούνται στο τέλος Ιουνίου για τα ενίκια. Επειδή μιλήσατε για τις αποταμιεύσεις, για τις εκταμιεύσεις, θα εκταμιευτούν 40 δις σύντομα, σωστά. Από αυτά τα χρήματα, τι σημαίνει για τον Έλληνα, τον απλό πολίτη που ακούει από τον Υπουργό, εκταμίευση 40 δις στην τσέπη ναι, του. Θα σας πω. Τι θα φτάσει και τι θα σημαίνει γενικά. Θέλω λίγο να το κάνουμε πιο απλό για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Ωραία. Το Ταμείο Ανάκαμψης συνολικά είναι περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτά είναι επιχορηγήσεις, το άλλο κομμάτι είναι δάνεια. Ναι. Η χώρα μας έχει ζητήσει, έχει αιτηθεί χρηματοδότηση και από τους δύο πυλώνες. Γιατί η χώρα έχει ανάγκη τα κεφάλαια αυτά, προκειμένου να μειώσει το επενδυτικό κενό. Είχαμε την τελευταία δεκαετία ένα τεράστιο επενδυτικό κενό. Η χώρα μας ουσιαστικά είχε την στήριξη του πλούτου της στην κατανάλωση και όχι στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Άρα η επιλογή της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει το σύνολο αυτών των πόρων. Αλλά και το νέο ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27 προκειμένου να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας. Από αυτά τώρα τα 30 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ υπάρχουν συγκεκριμένοι πυλώνες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που αυτά τα χρήματα πρέπει να καταναλωθούν και να κατανεμηθούν. Το 57% περίπου είναι για την πράσινη οικονομία και την ψηφιακή τεχνολογία. Άρα και εμείς ως χώρα στο πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε, υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγκαιρα από τις πρώτες χώρες και πολύ όρημα, με αποτέλεσμα πράγματι να σε επιβεβαιώσω και εγώ ότι έχουμε πάρει πολύ θετικά σχόλια από τους Ευρωπαίους εταίρους, η μεγάλη μας στόχευση είναι προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Τι θα εισπράξουμε τώρα φέτος? Φέτος θα εισπράξουμε, εκτιμώ, λογικά τον επόμενο μήνα, 4 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι η προκαταβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, ναι, και επιδιώκουμε φέτος αυτό το ποσό περίπου να διπλασιαστεί, παίρνοντας και την πρώτη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα να φτάσουμε από τα 7,5 μέχρι τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ εισπράξεις. Αυτά τα χρήματα θα βοηθήσουν την ανάκαμψη της οικονομίας περίπου κατά το 1 τρίτο φέτος. Αυτές είναι οι αρχικές εκτιμήσεις. Πρακτικά, πώς αυτό θα το δει ο πολίτης? Προφανώς δεν θα είναι η μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, προφανώς δεν θα είναι εκταμίευση πόρων από το κράτος στο πορτοφόλι του πολίτη, γιατί όπως λέει και ο ίδιος ο τίτλος αυτών των έργων ή αυτού του πλάνου, είναι Ταμείο Ανάκαμψης. Έρχεται συνεπώς η Ευρώπη να δώσει χρήματα πόρους σε όλα τα κράτη-μέλη της, έτσι ώστε να καλύψει το κενό στους προϋπολογισμούς τους, που αντί να πάνε για ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πήγαν για τη στήριξη της οικονομίας. Άρα θα έρθουμε και με αυτά τα χρήματα. Για παράδειγμα, να σας πω από αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Είδατε ότι έγιναν πρόσφατα ανακοινώσεις για το παραλιακό μέτωπο. Ναι. Για το πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη στο παραλιακό μέτωπο. Είδατε ότι πρόσφατα έγιναν ανακοινώσεις παρουσία του Πρωθυπουργού για τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, που προφανώς βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη, ναι, γνωρίζοντας τι είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια στην Κρήτη. Αλλά γίνεται ένα σπουδαίο έργο παρόλα αυτά. Αλλά δεν έχουμε πολλούς οδικούς άξονες.
εξαντλείται και στον Ε65 για να συνδέσουμε την κεντρική Ελλάδα. Όπως σας είπα, πολλά έργα έχουν να κάνουν με την ενέργεια, έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση, έχουν να κάνουν με την πράσινη οικονομία. Έτσι, για παράδειγμα, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά από το Σεπτέμβριο θα μπορέσουν να αιτηθούν για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Ένα σημαντικό πρόγραμμα που θα βελτιώσει την ενεργειακή επάρκεια και το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρόσφατα στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαν ενταχθεί τα tablets με τα οποία βοηθήσαμε μαθητές, βοηθήσαμε οικογένειες να στηρίξουν τα παιδιά τους σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση στην οποία ζήσαμε. Αντίστοιχα, μπορώ να σας πω πάρα πολλά προγράμματα για τον πρωτογενή τομέα που θα βοηθήσουν την καθημερινότητα του Έλληνα αγρότη. Μπορώ να σας πω βελτιώσεις στα νοσοκομεία. Μπορώ να σας πω δανειοδοτήσεις των επιχειρήσεων για να κάνουν δραστηριότητες οι ίδιες επιχειρήσεις ή να επενδύσουν. Άρα είναι ένα πλέγμα μέτρων που θα βοηθήσει την ανάκαμψη της οικονομίας, τη δημιουργία πολλών καλών θέσεων απασχόλησης, εκτιμούμε περίπου 200.000 ευρώ, και που θα οδηγήσουν στον δομικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας μέσα από την μετάλλαξη αυτής που εδράζονταν, όπως σας είπα, μόνο στην κατανάλωση ή εν πολύ στην κατανάλωση.